Θα πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή να καλωσορίσουμε και να καλημερίσουμε τον πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτή φυσικά, τον κύριο Νίκο Δένδια. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας. Καθώς με αφορά, δεν μπορώ να σας πω ότι είμαι και ιδιαίτερα καλά και νομίζω ότι πολύ λίγοι Έλληνες σήμερα θα σας πούνε ότι είναι ιδιαίτερα καλά. Νομίζω ότι κανένας Έλληνας δεν θα το πει σήμερα ότι είναι ιδιαίτερα καλά. Λοιπόν, τώρα είμαστε σε μια νέα πραγματικότητα ουσιαστικά σήμερα, κύριε Δένδια, και το θέμα είναι να κοιτάξουμε μπροστά, να δούμε δηλαδή αν κάτι μπορεί να γίνει για να ξεφύγουμε από αυτόν τον φαύλο κύκλο. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Μακρύ, και θα το συνυπογράφω. Και ξεκινάω από τους Ευρωπαίους εταίρους μας, οι οποίοι νομίζω ότι πριν έρθουμε στα δικά μας δεν χειρίστηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή τη διαπραγμάτευση και αυτή. Mm-hmm. Νομίζω δηλαδή ότι υπήρχε περιθώριο μεγάλης και από τη δική τους την πλευρά καλύτερης διεξαγωγής, αν μη τι άλλο, αυτής της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Και προσδοκώ έστω και την εσχάτη στιγμή. Περιμένουμε πολύ ενδιαφέρον καταρχήν αυτό που θα πει ο κ. Ζιουνκέρ στις 2 παρατέταρτο τώρα Ελλάδος. Έχετε δίκιο που το επισημαίνετε, γιατί όλοι το περιμένουμε. Αλλά εκτός αυτού, και η καγκελάριο θα μιλήσει βέβαια στο δικό της κόμμα για την επέτειο τη δική τους, αλλά και από τον Γάλλο πρόεδρο, περιμένω πρωτοβουλίες για να λυθεί αυτό το απίστευτο αδιέξοδο. Από εκεί και πέρα τώρα, στα δικά μας. Η ελληνική κυβέρνηση ενήγησε κατά τρόπο. Θεωρείτε δηλαδή, πριν φτάσουμε στα δικά μας, θεωρείτε ότι υπάρχει περιθώριο να δώσουν μια καλύτερη πρόταση οι Ευρωπαίοι ώστε να απεγκλωβιστεί η κατάσταση, ή πιστεύετε ότι δεν θα δώσουν καλύτερη πρόταση, θα δώσουν την ίδια πρόταση? Βλέπω μια κινητικότητα και ούτως ή άλλως έχει αποδειχθεί πια από την μη δεχόμενη αμφισβήτηση δήλωση του κ. Γιουνκέρ ότι υπήρχε καλύτερη, έστω και οριακά ευρωπαϊκή πρόταση, την οποία ο Έλληνας Πρωθυπουργός επέλεξε να μην λάβει καν υπόψη του και να μας αποκρύψει και την ύπαρξή της. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει περιθώριο, και επίσης βεβαίως για να υπάρξει περιθώριο, μου το λένε όλοι ξεκάθαρα αυτό με όσους μιλάω, θα πρέπει ο Έλληνας Πρωθυπουργός να είναι διατεθειμένος να συζητήσει σοβαρά μαζί τους. Αυτό, αλλά επειδή η ελπίδα πέθανε τελευταία, οφείλω πάντοτε να ελπίζω, λέγοντας πάλι ότι υπάρχουν ευθύνες και από την ευρωπαϊκή πλευρά. Όμως να έρθουμε στις δικές μας, στη δική μας τώρα πλευρά, ότι αυτή είναι και που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Έτσι, η ελληνική κυβέρνηση λειτουργήσε κατά απαράδεκτο τρόπο. Κατά απαράδεκτο τρόπο. Στην καλύτερη περίπτωση για αυτούς, με έναν απίθανο ερασιτεχνισμό, με μια απίθανη προχειρότητα 5 μήνες, στη χειρότερη δε περίπτωση, και επί τη βάση ενός σχεδίου να μας βγάλουν από την Ευρώπη, διότι ξέρετε τώρα λέμε συνέχεια το ευρώ, το ευρώ, το ευρώ. Το ακούω αυτό, κύριε Δένδια, αλλά από την άλλη το να κατηγορείς μια κυβέρνηση εκλεγμένη ότι είχε σχέδιο από την αρχή να μας βγάλει από το ευρώ και να μας πάει στη δραχμή είναι πολύ βαριά κουβέντα. Αυτό που είπα είναι βαρύτερο από αυτό. Συγχωρήστε με που το λέω. Καταρχήν δεν εκφράζω καμία βεβαιότητα. Εύχομαι να μην είναι έτσι. Είμαι από αυτούς που ευχήθηκαν στην κυβέρνηση καλή επιτυχία. Από την πρώτη μέρα τους είπα ότι σε ό,τι μπορούμε να τους βοηθήσουμε είμαστε στη διάθεσή τους. Νομίζω ότι, καθώς με αφορά, η αντιπολίτευση που ασκήθηκε ήταν όχι απλώς επικοδομητική, αλλά ενισχυτική της θέσης της κυβέρνησης. Η αλήθεια είναι ότι ήσασταν από τους πιο μετριοπαθείς. Και από την άλλη πλευρά, τι είδαμε? Είδαμε απίστευτο ερασιτεχνισμό, αυτό ήταν προφανές, αλλαγές διαπραγματευτικών ομάδων, ένα τρελό αλαλού και στο τέλος αυτό το απίθανο δημοψήφισμα, το οποίο δεν έχει καμιά οντότητα. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Έτσι. Θα το παλέψουμε με νύχια και με δόντια, αλλά η νομική του οντότητα και ορθότητα δεν υπάρχει. Μιλάμε για ένα κείμενο το οποίο πλέον δεν υφίσταται. Αυτό που λένε μερικοί γελώντας ραντεβού στα τυφλά, έτσι, δημοψήφισμα στα τυφλά, νομίζω απηχεί την πραγματικότητα. Ναι, αλλά ξέρετε, από την άλλη, επειδή είναι δημοψήφισμα, δηλαδή θα δώσει το λόγο στο λαό. Εγώ θεωρώ ότι, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώσει και να αποφασίσουμε συλλογικά, όριμοι άνθρωποι είμαστε και υπεύθυνοι, τι θέλει ο καθένας μας. Την Κυριακή να ξέρουμε, δηλαδή, να έξω ή μέσα. Και εγώ μαζί σας. Αλλά σε 4 ημέρες, σε 5 ημέρες. Εγώ ήμουν εξ αυτών οι οποίοι πίστευαν και πιστεύω ακράδαντα και το πρότεινα, και λυπάμαι πολύ που δεν ακολουθήθηκε, ότι έπρεπε να υπάρξει πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης. Και γιατί κατά της κυβέρνησης? Τι θα έφερνε αυτό, κύριε Δένδια? Γιατί το άκουσα ως πληροφορία και άκουσα, κατάλαβα επίσης ότι το πήρατε και πίσω. Αλλά τι νόημα θα είχε? Όχι, η Νέα Δημοκρατία το πήρε πίσω. Εγώ το πήρα καθόλου πίσω. Αυτό λέω, η Νέα Δημοκρατία το πήρε πίσω. Τι νόημα θα είχε αυτό? Έχει διπλό νόημα. Καταρχήν, θέμα αρχής. Το δημοψήφισμα προκυρήσεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Επ' αυτής της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου μπορούμε να μεμφθούμε την κυβέρνηση ότι ήταν μια απόφαση απαράδεκτη. Και να έρθουμε στην ελληνική αντιπροσωπεία και να συζητήσουμε επί τρεις ολόκληρες μέρες υπό ποιες προϋποθέσεις και πώς πάρθηκε αυτή η απόφαση. Εάν το είχαμε κάνει αυτό, το έγγραφο Γιουνκέρ θα είχε τεθεί υπό την κρίση της εθνικής αντιπροσωπείας, όταν θα έπαιρνε την απόφασή της, και επίσης θα έδινε χρόνο αυτή η συζήτηση για αυτή την πιθανή επανεκκίνηση μιας διαπραγματευτικής διαδικασίας, που τώρα δεν είναι πολύ πιο δύσκολο να το κάνουμε.
Και το δεύτερο, θα έδινε κατ' ελάχιστον, επειδή κρατάει τρεις μέρες, άρα η απόφαση για αυτό το άθλιο δημοψήφισμα θα παίρναμε την Τετάρτη το νωρίτερο, θα έδινε άλλη μια εβδομάδα συζήτηση σε ελληνική κοινωνία για να συνειδητοποιήσει γιατί συζητάμε. Ναι, αλλά ξέρετε, ακούω αυτά που λέτε, αλλά από την άλλη σκέφτομαι και τον αντίλογο και τα αντεπιχειρήματα. Ότι αν τώρα τέλος πάντων υπάρχει μια πιθανότητα να τελειώσει το δημοψήφισμα την Κυριακή, να συνεχιστεί όποια διαπραγμάτευση με την Ευρώπη, αν το πηγαίναμε κι άλλη μια εβδομάδα μετά, θα το είχαμε χάσει το τρένο, κύριε Δένδια. Έχετε, να συγχωρήστε με, για μένα το θέμα είναι να κερδιθεί καταρχήν. Να υπάρξει ένα ναι. Δεν είναι θέμα να πάμε γρήγορα σε ένα όχι ή να κρίνει ένας λαός ο οποίος δεν έχει ενημερωθεί για τους τεράστιους κινδύνους. Και σας λέω, η κυβέρνηση προσπαθεί να καθησυχάσει την ελληνική κοινωνία. Και αν της πει δεν τρέχει τίποτα, μπορείς να έχεις, αν ψηφίσεις όχι σε αυτή την πρόταση, θα σου φέρουμε μια καλύτερη πρόταση. Το ίδιο μας είπε η κυβέρνηση και μετά τις εκλογές. Το θέμα εδώ δεν είναι μια κακή πρόταση και μια καλύτερη πρόταση. Το θέμα εδώ είναι αν θα μείνουμε στην Ευρώπη. Και θα ήθελα οι συμπατριώτες μου να έχουν καιρό ήρεμα, με χρόνο, με συζητήσεις, με εξαντλητικές συζητήσεις, να αποφασίσουν σε κάτι που νομίζω είναι υπαρξιακό για τη χώρα και το λαό της. Και λυπάμαι μέσα στις 4-5 μέρες, άρον-άρον, χωρίς περίσκεψη, αν θέλετε και παράτυπα και παράνομα. Τι θα σημάίνει αυτό, κύριε Δένδια? Το όχι καταλαβαίνουμε τι θα σημάίνει, εννοώ και σε επίπεδο πολιτικών εξελίξεων, όχι μόνο οικονομικών. Σε επίπεδο πολιτικών τι θα σημαίνει? Γιατί εγώ ακούω κυβερνητικά στελέχη, πλην του κυρίου Φλαμπουράρη νομίζω που είπε ότι ναι, πρέπει η κυβέρνηση μετά να πάει σε εκλογές. Ακούω και κυβερνητικά στελέχη, όπως ο κύριος Βαρουφάκης, που λέει αν πούνε ναι, θα πάμε να ψηφίσουμε την συμφωνία με την Ευρώπη και δεν έγινε και τίποτα. Να σας πω, το ναι έχει πάρα πολλές λύσεις μετά και δεν πρόκειται. Εγώ δεν είμαι ούτε από αυτούς που επίγονται να πετάξουν την κυβέρνηση από το παράθυρο, παρότι αυτό που έκανε ήταν απίστευτο. Ούτε είναι αυτό το πρόβλημα. Αυτό που είναι το τεράστιο πρόβλημα είναι το όχι, αυτό που ζητάει η κυβέρνηση. Που ζητάει η κυβέρνηση λέγοντας στην ελληνική κοινωνία ότι θα της δώσει όπλα για να πετύχει κάτι καλύτερο και που στην πραγματικότητα είναι το κατευθείαν εισιτήριό μας για να φύγουμε από την Ευρώπη. Αυτό το όχι είναι που τρέμω, το ναι θα το βρούμε. Που με κάνει να τρέμω, όχι μόνο αν θέλετε, για τα θέματα της διαπραγμάτευσης. Διότι σας είπα και πριν, δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος ούτε από τους Ευρωπαίους για τον τρόπο που το χειρίστηκαν. Έστω και αν θεωρώ ότι τις περισσότερες ευθύνες έχει η κυβέρνηση αυτή, η απίστευτη κυβέρνηση. Αλλά για το τι, παραδείγματος χάρη, μας σημαίνει για τα εθνικά μας θέματα. Για την όλη παρουσία μας και στη Βαλκανική και στην Ανατολική Μεσόγειο. Για τις πιέσεις που μπορούμε να δεχτούμε από χίλιες πλευρές. Είμαστε τόσο ήσυχοι, πραγματικά τόσο ισχυροί όσο αυτή η κυβέρνηση παριστάνει. Λοιπόν, ελπίζω να μην συμβεί τίποτα από όλα αυτά. Κάτι να βρεθεί στο ενδιάμεσο και να τελειώσει όλη αυτή η περιπέτεια και ο εφιάλτης που ζούμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι στον κύριο Νικοδένδια.